Λοιπόν, 10 η ώρα όλα τα μάτς. Πας στο Φαρσαλινό, αμολάς να πούμε ένα ταψί με τρίτη βράδυ τρώμε. Ένα ταψί με βουβαλίσιο κρέας. Κάθεσαι εκεί με τη μήνη, ταΐζεις και τη φουκαριάρα τη μήνη, λίγο κοτοπουλάκι χωρίς αλάτι, μην πάθει κανένα καρδιαγγειακό. Και απολαμβάνεις, έχεις τα χαρτιά σου και βλέπεις Νάπολη, Μπαρτσελώνα, Chelsea, Bayern, Real City και Lyon, Juventus. Αυτά γύρω γύρω δεν είναι. Ωραία. Τι κοιτάς ρε υπάνθρωπε. Λοιπόν, είδα την Μπαρτσελώνα στο 5-0, Χαβάη 5-0 χθες. Ένας Μέση είναι όλη η Μπαρτσελώνα και τίποτα άλλο. Η Νάπολη, ιταλική ομάδα, θα τον περιορίσει, θα κλείσει καταστάσεις. Λοιπόν, δεν βλέπω να πέφτουν πολλά γκολ. Βλέπω χαμηλό ρυθμό, χαμηλό τέμπο. Θα το δώσω παρά το γεγονός ότι ο φίλος μου Αλεξανδράκης με αποτρέπει τα 2-3 γκολ. Εγώ θα το παίξω 2-3 γκολ. Πάμε στο Chelsea με την Bayern. Την είδα την Chelsea προχθές. Μ' άρεσε. Η Bayern την είδα και αυτήν και δεν μ' άρεσε. Το 1.80 δεν πάει το χέρι μου να το παίξω. Το goal goal και over με πάει το χέρι μου να το παίξω. Και όσοι θέλουν να παίξουν σε αποτέλεσμα, το 1.00 διπλή ευκαιρία, 4.15 δίνει άσος και 4.10 το χ. Νομίζω ότι το 1.00 διπλή ευκαιρία δεν είναι κακό. Γύρω στα 2 φράγκα δίνει. Το Real Manchester City, την είδα τη Real, έχασε. Με πολλά προβλήματα, με βαρύ σχήμα, με βαρύ 4-5-1. Με προβλήματα στο center forward, Μπενζεμά προβλήματα. Η Χαβ γυρασμένη, αμυντικό transition με τον Μόντριτς και τον άλλο το κεφάλι, τον Καζεμίρο, πρόβλημα. Η City και αυτή πεσμένη. Νομίζω ότι το over 1.65 δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα. Για αυτούς οι οποίοι θέλουν goal, goal και over, νομίζω είναι το καλύτερο. Το goal, goal και over, νομίζω είναι το καλύτερο. Γιατί το over 1.65 είναι λίγο, το goal, goal και over, εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας καλός συνδυασμός. Και το Lyon Juventus, έχω την εντύπωση ότι εδώ θα γίνει ένα παιχνίδι χαμηλών ρυθμών. Η Juventus δεν θα φουλάρει γιατί έχει το πρωτάθλημα. Και το 2-3 γκολ νομίζω ότι δεν θα ξεφύγει. Δεν, λέω over under, λέω ότι δεν θα ξεφύγει από το 2-3 γκολ. Οι προβλέψεις φυσικά είναι για Τρίτη και Τετάρτη για τους αγώνες του Champions League. Τώρα, αν θα μου πείτε ποιο θα δεις, το Chelsea Bayern ή το Napoli Barcelona, είναι η ίδια ώρα, θα προτιμήσω το Chelsea Bayern να δω. Εντάξει. Κάνε και μία, βγες λίγο τα τέσσερα ζευγάρια και κάνε μία πρόβλεψη για το ποιος θα προκριθεί και πες μου να κάνω ένα πολλαπλό. Λοιπόν, Νάπολη, Μπαρτσελώνα, βλέπω Μπαρτσελώνα. Τσέλσι, Μπάγερν, βλέπω Τσέλσι. Ρεάλ Σίτι, βλέπω Ρεάλ. Και Λιόν Γιουβέντους, βλέπω Γιουβέντους. Αυτές είναι οι προκρίσεις, οι προβλέψεις για το ποιος θα προκριθεί. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλινό στο Τριάδι, για μερακλείδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.